έστω και αυτό σημερίσεις με διαφορετικό τρόπο. Και επειδή όλοι έχουμε γίνει όλοι ευέξαρτοι και απορούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σκυλιά, έχουμε παρανομήσει σε κάτι. Σταματήστε τη διάθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Μαρία. Αλλού αυτά, όχι εδώ. Εδώ με σεβασμό δεν μιλάτε. Άκουσου λέω. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Μήπως παρανομήσαμε και κάναμε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος. Αργήσα να το καταλάβετε. Τι λέει ο νόμος. Λέει ότι τα σκυλιά πρέπει να είναι στο φυσικό τους χώρο, ναι ή όχι. Το λέει. Το έλεγε. Και το λέει. Δεν θέλω κυνήγορο, κυρία. Όταν θα σας ορίσω, θα δημιουργήσω και με τον απόδειγμα και τα λέτε. Το ακαθίστε εκεί που κάθεστε και μην μιλάτε. Άστα λοιπόν τα παπαγγελίκια αυτά που ξέρει και τα γελάκια. Ήρεμα, κύριε. Λοιπόν, κύριε και οι δύο ήρεμα. Για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Δεν είναι δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνει ο Δήμος ή τι έκανε ο Δήμος. Αυτό που ορίζει ο νόμος. Το ξέρετε όλο και όλοι. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Μισουλή. Τα ξέρετε, τα ξέρετε. Κάτσε το καφενείο, κύριε. Δεν είστε το καφενείο. Πολύ καλύτερα από εσάς τα ξέρουμε. Ήρεμα λοιπόν. Και δεν μιλάω για εσάς. Μιλάω για την άλλη τόση που δεν να μαθαίνει την αλήθεια. Ρωτάω λοιπόν. Παρανομήσαμε σε κάτι. Σε σχέση με αυτό που λέει ο νόμος, κάναμε μισή ενέργεια ή λιγότερη. Τι λέει λοιπόν ο νόμος. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πιάνουμε τα σκυλιά, να τα εμβολιάζουμε, να τα τσιπάρουμε, να τα στυρώνουμε τα θηλυκά κτλ. Συνεχίστε. Και ρωτώ, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα διπλάσια από αυτά που παλιότερα έχουν στυρωθεί, έχουν εμβολιαστεί, γι' αυτό και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός που λέει ο Σταματόπουλος κτλ. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο τρόπος εκείνος, γιατί δεν μπορεί όλη η Ελλάδα να το βρει, και ξαφνικά εδώ στην Τρίπολη σηκώνουμε τα χέρια και παρακαλούμε τον Θεό και εγκαλούμε τη διοίκηση με ποιον τρόπο θα γίνει η διαχείριση των σκυλιών. Σας ρωτώ, ό,τι λέει η νομοθεσία αυτό κάνουν. Στο σύνολό τους. Και όποια κρίνονται επικίνδυνα, ξέρετε πολύ καλά ότι πάνε στην Πενταμελή Επιτροπή. Ξέρετε τι λέει η Πενταμελή. Εγώ δεν λέω ότι όλα είναι επικίνδυνα. Εμένα δεν μου είχε επιτεθεί κανένα σκύλι ποτέ. Θέλει 5-0, κύριε. Με τους δύο εκπροσώπους του νοσοκομείου. Το 4-1 δεν περνάει. Το 3-2 δεν περνάει. Άρα τι θέλει, ομοφωνία. Ξέρετε εσείς κανένα φιλοσοφική να συμφωνεί ότι ξέρει το σκυλάκι έχει πρόβλημα. Ξέρετε ότι είμαστε κατηγορούμενοι ότι δημιουργήσαμε ψυχολογικό πρόβλημα στο σκυλί. Και ρώτησε τον εισαγγελέα ποιος σου το είπε και με ποιο τρόπο το με το σκυλί. Τι θέλετε να μας πείτε. Ότι εσείς είσαστε αυτοί που καταλαβαίνετε το πρόβλημα και όλοι οι υπόλοιποι εδώ στην πόλη μας δεν το αντιλαμβάνονται. Ολοκληρώστε. Όχι κύριε Πρόεδρε, όμως δεν λαμβάνω. Καλώς. Δεν καταλαβαίνω. Για να δημιουργούμε την πόση. Ό,τι προβλέπετε γίνεται. Και με το παραπάνω. Και όταν κάποιος συνδημότης μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα και πάει στον εισαγγελέα, το απαντά λοιπόν να πάτε στον κύριο Δήμαρχο. Και όταν έρχεται στον κύριο Δήμαρχο, το απαντώ να πάει στον κύριο εισαγγελέα, τον έχω στο φυσικό του περιβάλλον. Και λέει έτσι. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν κατάλαβα. Τι θέλετε να μας πείτε. Ότι παλιά δεν είναι πλέον κυκλοφορούσαν τα σκυλιά και ξαφνικά τώρα κυκλοφορούνε. Που έχουμε τα διπλάσια στυρώσει από εσάς. Και παρακαλώ άλλο να δεις δημοσιότητα τα νούμερα. Ανά έτος. Για όλα αυτά. Και ποιος φταίει. Γιατί από το 15 υπάρχουν οι χτινιέδες. Δεν μπήκανε αυτά που θέλετε να λέτε εσείς τα τελευταία δύο χρόνια. Ποια δύο χρόνια. Πόσα έχουν εξαφανιστεί, κακώς βέβαια, με κάποιους τρόπους από κάποιους. Πόσα έχουν έρθει. Και μας τα ρίχνουν συνεχώς με στην πόλη. Πόσα τα χωριά τα κουβαλάνε από τους, πώς λένε, τους κυνηγούς που ένα έχουν δηλώσει και τέσσερα δεν έχουν δηλώσει. Και ξαφνικά όταν τους ζητάνε 300 και 350 ευρώ, πάρε και τα πολλά τα σκυλιά. Αυτό γίνεται. Τα τελευταία 15 σκυλιά μαζέψαν από το εθνικό δρόμο από κάτω. Αφημένα. Τα αυτοκίνητα περνάνε και τα αφήνουν.
Το δε χειμώνα είναι η χειρότερη κατάσταση. Γιατί έχουμε και τους επισκέπτες που τους αρέσει το ζώο, το σπίτι δεν μπορεί να το θρέψουν και δεν μπορεί να το περιποιηθούν. Και έχουν την βολτούρα τους και τα αφήνουν. Ξέρετε ότι υπήρξαν σκυλιά που ελεχτήκανε και είναι από άλλες πόλεις με τσίπε πάνω. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ξαφνικά ανακαλύψαν εσείς τη γη και εμείς είμαστε στραβοί όλοι οι υπόλοιποι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είπα και νομίζετε ότι όλες οι πόλεις έχουν λύσει. Σε όλες τις πόλεις το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Και πότε έχει γίνει το διέτοιμα με όλες τις άδειες νομοποίησης. Πέστε μου. Πότε. Και εμείς ευθυνόμαστε εάν στις υπηρεσίες κάνουν ένα χρόνο να βγάλουν τις άδειες και μας το φέρνουν γύρω γύρω και κάθε ώρα τελειώσαμε η και μετά θυμόνται ότι υπάρχει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την κοινωνία και δεν αφορά την πόλη μας. Και προφανώς δεν συμφωνούμε και δεν είναι καλή εικόνα και οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να λέμε τι έγινε. Αυτό το χάος. Ποιο χάος. Έχετε πάει σε καμιά πόλη να δείτε τι γίνεται. Πήγατε στον Άρκο να δείτε τι γίνεται. Πήγατε στο Άρκο, πήγατε στην Καλαμάτα. Θέλετε να πάμε και βορείως. Σε άλλες πόλεις. Εδώ έχουμε το πρόβλημα και εδώ δεν το έχουμε. Γιατί αν το έχουν λύσει. Πώς το έχουν λύσει. Αφού δεν έχουν. Η Σπάρτα έχει νοικιάσει ένα χώρο 10 χιλιόμετρα μακριά. Έχει περιφέρει 200 στρίμματα και πάει και μερικά τα πηγαίνει εκεί. Και είναι ελεύθερα και ξαναγυρίζουν. Γιατί απαγορεύεται κύριε το σκυλί να το βάλει μέσα. Τι κάναμε τη μονάδα μου. Και τι νομίζετε. Ότι εκεί θα πάει να χειρίσουμε τα σκυλιά όλα. Τη Τρίπολη, αυτό νομίζετε. Όχι. Αυτό λέει η νομοθεσία. Όχι. Αυτό λέμε κύριε. Αφήστε κύριε τι λέτε. Δεν ξέρετε τι λέτε. Αφήστε κύριε τι λέτε. Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του κάνουν αυτό που ορίζει η νομοθεσία. Άρχισε να το καταλάβω. Αυτό που ορίζει η νομοθεσία, αυτό γίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιοι από τους φιλόσοφους που δημιουργούν θέματα για τους δικούς τους λόγους. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που είναι πολύ διαφορετικοί και έρχονται και θέλουν και θελοντικά να προσφέρουν υπηρεσίες και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και αγαπούν τα ζώα. Αλλά αυτά τα πράγματα. Όπως το παραβάλλω και το κλείνω, δεν μπορεί να λυθεί με την υπάρξουσα νομοθεσία ως έχει. Είναι το μόνο βέβαιο. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, όσα σκυλιά και να μας περισυλλέξουμε, όσα και να τσιπάρουμε, όσα και να στηρώσουμε, δεν λύνεται το πρόβλημα. Διότι τα σκυλιά είναι πολλαπλάσια αυτά τα οποία έρχονται στην πόλη μας μέσα σε ένα έτος, ημερολογιακό έτος. Και πάντα θα υπάρχουν. Να το ξέρετε και θα γελοποιούνται και θα γίνεται αυτό που γίνεται. Είναι 4 χρόνια. Και σας επαναλαμβάνω ότι ήταν 2 χρόνια, 3. Ήταν πάλι 240. 3 χρόνια. Κύριε Κακλαμάνο, ήταν 4 χρόνια. 3 χρόνια. Καλά. Συνεχίστε. Εντάξει, καλά. Άμα το ξέρουμε, ξεκινάμε όλα. Και δεύτερον. 3 χρόνια. Δεύτερον, εδώ, έτσι για να πω και στους συναδέλφους, και το λέω και χωρίς μικρόφωνο να το πείσω. Έτσι, ήσασταν ανίκανοι να κάνετε σύμβαση, πήγε στον Επίτροπο και ήρθε και την κάναμε των υστέρων, ψηφίζοντας όλοι εδώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ κύριε Τζουμπή. Γι' αυτό είναι μεγάλο τόπο. Να μην μας χαρακτηρίζετε τόσο έτσι. Κύριε Πρόεδρε. Εσείς που είστε καλοί. Μην χαρακτηρίζετε τόσο έτσι. Γέννησε πίσω η σύμβαση. Κύριε Πρόεδρε. Θα με πει εμένα ανίκανος ποιος. Ποιος. Η δημοτική αρχή. Σε παρακαλώ Μαρία. Ο κύριος Πίσωνης μάλλον το σεβασμό έχει τώρα θα με ακούσεις. Με όλο το σεβασμό είπε ότι αντιμετωπίσαμε αδυναμίες. Και εσείς μπορείτε να μας πείτε τι κάνατε να λύσετε αυτές τις αδυναμίες εσείς που δεν κάνουμε εμείς. Γιατί εδώ, συγγνώμη, εδώ μπήκαμε σε ένα θέμα που έχουμε όλοι πρόβλημα. Έχουμε όλοι πρόβλημα και σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Γιατί εδώ μέσα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή έχω σκυλί, είχα σκυλί, εγώ κάνω μια πρόταση. Είμαστε φιλόσοφοι. Να πάρουμε από δύο καθένα στο σπίτι. Να νοιάσει την κυρία Πρόεδρε. Σε παρακαλώ. Ανίκανοι.
Κύριε Παπαγρόνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και πρέπει να το ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει τον ίδιο χρόνο να μιλήσει όσο έχουμε κι εμείς. Δεν θα επιτρέπετε, αν θέλετε να τηρούμε κι εμείς τον λόγο, τον χρόνο, δεν θα επιτρέπετε στον κύριο Δήμαρχο να μιλάει 20 λεπτά και εμάς θα μας λέτε να μιλάμε 5 λεπτά ή 3 λεπτά ή 1 λεπτό. Ακριβώς αυτό λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λοιπόν λέει. Όχι, ο κανονισμός λοιπόν λέει ότι μιλάμε τα ίδια λεπτά. Θα διαβάσει τον και ανοίξει. 5 λεπτά η οικονομία. Όχι. Αν θέλετε λοιπόν να διατηρούμε και να τηρούμε τον κανονισμό, θα πρέπει να τον εφαρμοστεί σωστά. Επομένως, καλά και προσπαθήσατε να μην διακόψετε. Δεν υπάρχει ένα λεπτό. Δεν υπάρχει. Όπως και ο κύριος Δήμαρχος σας είπε, δεν είμαι διακόπτης. Αυτό το κλείσω εγώ. Εσύ πρέπει να το κλείσεις. Αλλά δεν θα έχετε σε όλους τα ίδια μέτρα και τα ίδια στάσματα. Όσο σας μιλάω, να μου μιλάτε. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε 20 λεπτά τον Δήμαρχο και τι μας είπε, τίποτα. Και μάλιστα βγήκε επιθετικά να μιλήσει επιθετικά σε ποιους, στους δημαρχικούς συμβούλους. Κύριε Δήμαρχε, είστε δήμαρχος της πόλης. Τα σκυλιά έχουν γεμίσει στην πόλη. Είστε υπεύθυνος. Εσείς προσωπικά και η δημοτική στην αρχή. Και βρείτε την δημοτική του κ. Σπινιώτη. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσα σκυλιά στην πόλη. Από εκεί και πέρα να μάθετε να αντιμετωπίσετε τους δημοτικούς συμβούλους με ευγένεια. Και όχι να μας κουνάτε το δάχτυλο και μας λέτε επιθετικά και κάνω τον νόμο. Εμάς το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι η πόλη γεμάτη σκυλιά. Έρχεται αποτύχει πλήρως στο θέμα αυτό. Ό,τι και να μου πείτε, και ξοδεύουμε και ένα σκασμό λεφτά κάθε χρόνο, ενίκια και όλα τα άλλα, ένα σκασμό λεφτά και έχουμε πήξει στα σκυλιά. Επομένως είστε απολύτως αποκλειστικά υπεύθυνοι. Είστε 4 χρόνια δήμαρχοι. Ευχαριστώ κύριε Τσούπη. Το πρόβλημα με τα σκυλιά δεν ξεκινάει από το Δήμαρχο. Το πρόβλημα με τα σκυλιά, να ξέρετε όλοι, ξεκινάει από τις υπηρεσίες που ελέγχουν τα δεσποζόμενα ζώα. Πείτε μου, ποια υπηρεσία που ελέγχει τα δεσποζόμενα ζώα, αν είναι τσιπαρισμένα, αν είναι στυρωμένα, έχει τι να κάνει έναν έλεγχο. Καμία. Γιατί όλοι θέλουν να το πέσουν καλοί. Και ερχόνται όλοι στο Δήμο να πούνε τι κάνει ο Δήμος για τα δέσποτα. Με τα κονδύλια που έχουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Το αν μεγαλώνει ο αυτοκό των ζώων, δεν θέλει ο Δήμος. Τα σκυλιά ξεκινάνε από δεσποζόμενα και καταλήγουν αδέσποτα. Ας βγουν οι υπηρεσίες όλες να ελέγξουν τα δεσποζόμενα και θα δούμε αν υπάρχουν αδέσποτα. Όταν καμία υπηρεσία δεν βγαίνει όμως, δεν θα σας πάρει στο Δήμο. Και τι κορδίζει μας έχει δώσει το κράτος. Το κράτος έβγαλε ένα νόμο. Σφυρώθηκε, αφήστε ελεύθερα. Αυτό κάνει. Μας έδωσε λεφτά. Και είμαστε μόνη δημοτική αρχή που καταφέραμε πήραν μια επιχορήγηση. Από το 11 μέχρι το 14, δύο επιχορηγήσεις βγήκανε και για κατασκευή κοινοκομείου εξ αρχής και περάσαν έτσι. Μου είπατε ανίκανος. Άγιοι είναι ανίκανοι. Όχι εμείς. Και αυτά με αποδείξαμε. Θέλετε να τα προσκομίσουμε. Να τα δούμε. Εμείς και το 15 καταφέραμε, πήραμε από το 70% που ήταν να μας δώσουν. Μας δώσαν το 30% λόγω δεν είχαν λεφτά. Πήραμε 10.000 και τώρα πάλι θα ξαναπάρουμε χρήματα για τις υπηρεσίες που κάνουμε. Οπότε πείτε μου μια επιδότηση που πήρατε και εσείς για τα σκυλιά, να το δούμε. Και να βάλουμε κάτω τα σκυλιά. Θα φτιάξουμε σε ενίκια ανύπαρκτα. Θα τα βρούμε αυτά. Θα τα βρούμε και τα ενίκια τα ανύπαρκτα. Για να κάνουμε κάτι για να ενοποιήσουμε οτιδήποτε και να κάνουμε μια ανύπαρκτα. Μηχανικός είστε και το ξέρετε. Αν δεν περάσει στην κατοχή σου το ακίνητο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απλά είναι το πράγμα. Από κάτι, κύριε.